Ρώτησα νίκη για τον Αχιλλέα 71-68. Έχω δίπλα μου τον Κυριάκο Αδάμου. Σήμερα είχε χρέη προπονητή στην απουσία του Ντάνιελ Νέλσον. Coach, δύσκολη νύχτα σήμερα η Ομόνια, η οποία είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Δύο φορές όμως έχασε προβάδισμα 15 και 14 πόντων. Τι ήταν το λάθος, τι πήγε λάθος σήμερα και δεν μπορέσατε να κλείσετε το παιχνίδι εκεί που δείχνατε ότι είχατε το πάνω χέρι? Καλησπέρα καταρχήν. Θεωρώ ότι πολύ κακές άμυνες σε κάποια στάδια του αγώνα, οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία για εύκολους πόντους στην ομάδα του Αχιλλέα. Συντότι χάναμε σε κάποια σημεία του αγώνα κρίσιμα τη συγκέντρωση μας σε παίχτες κλειδιά του Αχιλλέα. Νομίζω εκεί ήταν ένα σημαντικό κομβικό σημείο που χάθηκε η διαφορά. Και σίγουρα το μη καθαρό μυαλό, να το πω αυτό, το θέσω έτσι, στην επίθεση δεν μπόρεσα να χτυπήσουμε εκεί που είχε πρόβλημα Αχιλλέας, γιατί είχαν και κάποια θέματα με φάουλ. Δεν μπορούσαμε στοχευμένα να πάμε εκεί που θέλαμε. Και μοιραία έρχεται η ήττα. Αύριο θα βγει από την καραντίνα ο coach Νέλσον. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα πείτε στους παίχτες σας στην επόμενη προπόνηση? Εντάξει, η ομάδα μας δεν χτίστηκε για να κάνει πρωταθλητισμό. Μέχρι σε αυτό το σημείο που είμαστε, έχουμε κάνει μια πολύ εξαιρετική, πάρα πολύ καλή σεζόν, εξαιρετική σεζόν. Η απειρία σίγουρα είναι σημαντικό στοιχείο σε τέτοιου είδους καταστάσεις και δεν μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο βαθμολογικά και τώρα είναι το πιο σημαντικό είναι πώς θα διαχειριστούμε τις ήττες που προφανώς θα έρθουν, γιατί όπως είπα δεν χτίστηκε μια ομάδα η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι συνεχίζουμε να είμαστε μια καλή ομάδα, η οποία παιχνίδι με παιχνίδι πρέπει να κερδίζει εμπειρίες για αυτά τα δύσκολα παιχνίδια. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Και θεωρώ ότι ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Η Ομόνια παραμένει τεταρτή, είναι εκεί, είναι στην τροχιά διεκδίκηση αυτή τη θέση που είναι πολύ σημαντική, διότι θα δώσει πλεονέκτημα έδρα στο προημιτελικά των play-off. Ακολουθεί το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Γενικά, πώς αισθάνεστε για τη συνέχεια, κλείνοντας και αυτό το stretch με τρεις αγώνες χωρίς τον coach σας, δύο νίκες, μία ήττα, λόγω του COVID που περνάει και αυτός, όπως και πολλοί συμπατριώτες μας. Πώς νιώθετε για τη συνέχεια της ομάδας στο υπόλοιπο της regular season και στην post-season που θα ακολουθήσει? Θεωρώ ότι απλώς το που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα. Σίγουρα όσοι είναι στον αθλητισμό ειδικά χρόνια γνωρίζουν ότι δεν πολύ πιο εύκολα κατακτάς κάτι, πολύ πιο δύσκολα το κρατάς ή το συντηράς ή το διατηράς, όποια είναι η σωστή λέξη. Άρα ξαφνικά δεν γίναμε σούπερ ομάδα που χτυπάμε το οποιοδήποτε αντίπαλο, είτε home είτε away. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Σίγουρα η απουσία του προπονητή αλλάζει κάποια την καθημερινότητα, το πω. Αν και τα παιχνιά θέλω να πω ότι συμπεριφέρθηκαν άψογα, ήταν σωστοί επαγγελματίες. Το μεγάλη νίκη away με το παραλίμνη, δύσκολη νίκη με την ΕΘΑ, αλλά η νίκη είναι η νίκη, και ένα κακό κατά διαστήματα παιχνίδι σήμερα, γιατί για κάποια διαστήματα είμαστε αρκετά καλοί. Πλώς πρέπει να διατηρήσουμε το καθαρό μυαλό και επίθεση και άμυνα. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κυριάκος Αδάμου, προπονητής της Ομόνιας σήμερα, στην απουσία του Ντάνιελ Νέλσον. Και τώρα θα πάμε...